σκιά με τη μόρα σχετίζονται. Μιλώντας όμως για τη σκιά, θα πούμε ότι είναι ένα πολύ παράξενο και πολύ σκοτεινό θέμα. Με αμέτρητες προεκτάσεις που αγγίζουν τις άλλες διαστάσεις, τις εξωδιαστασιακές οντότητες, το ζήτημα των πυλών που χρησιμοποιούν αυτές οι οντότητες πολλές φορές για να περνούν στη δική μας σφαίρα της ύπαρξης. Η σκιά λοιπόν φαίνεται να καλύπτει όλο αυτό το παράξενο φάσμα των φαινομένων. Ένας από τους πρώτους ερευνητές που ανακοινώσαν, ας το πούμε έτσι, το ζήτημα της σκιάς στην Ελλάδα και μιλήσανε περιστατωμένα γι' αυτό ήταν ο ερευνητής συγγραφέας ο Γιώργος Ομπαλάνος. Η σκιά περιγράφεται σαν μια οντότητα ασύλληπτα ξένη με το δικό μας κόσμο, της οποίας οι παραφιάδες, τα πλοκάμια και μόνο, απλώνονται και αγγίζουν το δικό μας πεδίο και προσβάλλουν καταστάσεις, προκαλούν παράξενα φαινόμενα, μολύνουν ανθρώπους πολλές φορές. Είναι μια οντότητα, θα λέγαμε, που είναι τελείως ασυμβίβαστη με το σύμπαν όπως το ξέρουμε. Μιλάμε περισσότερο για μια εξωδιαστασιακή οντότητα. Μια οντότητα που αν αποκτούσε ποτέ πλήρη πρόσβαση στον κόσμο όπως τον αντιλαμβανόμαστε, κάποιος θα έπρεπε να πάψει να υπάρχει, είτε αυτοί είτε εμείς οι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να συμβαδίσουμε μαζί της στον ίδιο χώρο, στον ίδιο χρόνο, στον ίδιο κόσμο. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι η περιγραφή αυτή που δίνουμε στη σκιά είναι η εικόνα του κακού. Είναι η εικόνα του κακού όπως το αντιλαμβανόμαστε παραδοσιακά, όπως το ονοματίζουμε. Αυτό που αποκαλούμε σκιά είναι η αληθινή έννοια του κακού και ο αγνός τρόμος που αυτό γεννά. Και αξίζει να αναφέρουμε το ότι υπάρχουν αναφορές σκιάς μέσα στη συμβατική μυθολογία, μέσα σε θρησκευτικά κείμενα, μέσα στην ευρύτερη λογοτεχνία. Γίνονται ακριβώς τέτοιες αναφορές, τέτοιες πολλές φορές υπόνοιες στη σκιά. Σύμφωνα με τον Γιώργο Μπαλάνο, κάποιες θεότητες της ελληνικής μυθολογίας, για παράδειγμα ο Απόλλωνας, η Αθηνά, η Περσεφόνη ακόμη, κρύβουν σκοτεινές όψεις. Και κρύβουν πίσω τους σκοτεινές αρχαϊκές θεότητες, τις οποίες πολλές φορές οι άνθρωποι των παλιών καιρών, εξαιτίας του φόβου τους για αυτές, θέλησαν να τις ενσωματώσουν μέσα σε ισχυρές θεότητες του φωτός, για να εξορκίσουν το φόβο τους αυτές. Έχετε δει πώς είναι, δηλαδή, μπορείτε να μας το περιγράψετε? Καταρχήν εδώ θέλω να πω ότι πιο πολλοί κόσμος νομίζει ή πιστεύει ότι αυτό γίνεται μόνο όταν είσαι με το στήθος εκτεθειμένο και έρχεται και κάθεται πάνω σου, που λέμε. Εμένα τις πιο πολλές φορές συνέβη όταν είμαι στο πλευρό. Δεν έχει να κάνει με το κατευθυμένο στήθος. Με το που άνοιγα γρήγορα τα μάτια, προλάβαινα να δω κάτι σαν κύκλο, περίπου διαμέτρου ενός μέτρου, να κλείνει γρήγορα. Ομοιόμορφα να κλείνει, να γίνεται μια κουκίδα και να εξαφανίζεται. Κάποια φορά είχε τη μορφή σαν καπνός. Κάποια άλλη φορά ήταν απλώς σκοτάδι πιο μαύρο και από το δωματίο, που υπάρχει μια φωτεινή πηγή, κάτι που βλέπεις, πιο μαύρο και από το σκοτάδι. Με ποιους άλλους δύο τρόπους εμφανίζεται? Στις πέντε μεγάλες κατηγορίες που προσωπικά τουλάχιστον βάζω κάτω από την ομπρέλα η σκιά, το φαινόμενο της σκιάς, είναι, είπαμε, η μόρα, η σκιά που κάθεται στην άκρη του κρεβατιού, οι ψυχικοί βρικόλακες και οι σκιεροί. Οι σκιεροί είναι οντότητες οι οποίες εμφανίζονται πάλι σαν σκιά. Είναι ανθρωπόμορφες οντότητες, εύπλαστες κατά μία έννοια. Φανταστείτε το σαν αυτό που πλαστελίνει, τέλος πάντων, χωρίς λεπτομέρειες, χωρίς χαρακτηριστικά. Υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες από αλαφροίσκετους. Αλαφροίσκετοι είναι μια ελληνική λέξη, λογγραφική λέξη, όπου μιλάει για τους ανθρώπους που μπορούν για κάποιο λόγο, γεννιούνται και βλέπουν την άλλη πλευρά. Φαντάσματα, νεκρούς, οντότητες, υπάρξεις, πλάσματα, όλο αυτό. Οι αλαφροίσκετοι λοιπόν συχνά περιγράφουν οντότητες που βαδίζουν μαζί μας σαν σκιά, που συνήθως τις περισσότερες φορές κάθονται έξω από το σπίτι, έξω από τον μπαλκόνι και κοιτάνε στο παράθυρο, περίεργα, από περιέργεια, ή που μπαίνουν μέσα στα δωμάτια και κοιτάνε πέρα δόθα, ή που έρχονται στο κρεβάτι μας και σκύβουν από πάνω να μας κοιτάξουν, δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά μόνο έτσι. Εμφανίζονται συνήθως στους καθρέφτες. Τι είναι αυτά, εξωδιαστατικά όντα? Είναι φαινόμενο παρηδολίας, δηλαδή μια οπτική παρέστηση η οποία
φαίνεται από την άκρη του ματιού, κανείς δεν ξέρει. Ακόμα. Και η πέμπτη κατηγορία είναι μια επικίνδυνη κατηγορία. Είναι αυτό που ο ερευνητής Γιώργος Μπαλάνος είχε ονομάσει έρπουσα σκιά. Αυτό είναι έρπουσα. Έρπουσα σκιά. Σκιά που έρπουν. Αυτό είναι ένα μεγάλο κόνσεπτ, αν θέλετε. Πρόκειται για μια συλλογική οντότητα, κατά μία έννοια. Αυτό που ο Lovecraft αναφέρει ως μεγάλη παλαιή. Μια θεϊκών διαστάσεων κατάσταση, η οποία βρίσκεται πέρα και έξω από τα γνωστά όρια του σύμπαντος και της κατανόησής μας, έχει αμνητικό χαρακτήρα ή εκδηλώνεται έτσι και επηρεάζει υπογείως την ανθρώπινη ιστορία και την ανθρώπινη ψυχοσύνθεση. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από πύλες, από τόπους δηλαδή συγκεκριμένους, όπου για κάποιο λόγο εκεί δημιουργείται μια, ας το πούμε, βιοενεργειακή σχισμή, όπου όλες οι διαστάσεις έρχονται σε ένα σημείο και κάτι ξεφεύγει από εκεί, ένα πλοκάμι της έρπουσας σκιάς του Δ. Μπαλάνος, ή μέσα από ψυχοπύλες, όπου ο άνθρωπος, μέσα από τον άνθρωπο, μια οντότητα μιας άλλης διαστάσεις περνάει και τον εμψυχώνει. Αυτή είναι μια θεωρία που μπορεί να εξηγήσει και τους δαιμονισμούς. Αλλά εδώ πάμε σε περίεργα μονοπάτια, σε επικίνδυνες θεωρίες που θέλουν πάρα πολύ συζήτηση. Μη όμως, μπορεί και οποιοδήποτε να προσκαλέσει τέτοιου είδους εκδηλώσεις όταν βρίσκεται σε ακραία ψυχολογική θέση, κατάσταση. Δηλαδή, όταν αρχίζει και νιώθει πολύ μεγάλη μελαγχολία, κατάθλιψη, έχει τάσεις αυτοκτονικές, βρίσκεται σε δυσαρμονία και σε μεγάλη εσωτερική σύγκρουση, έχει παρατηρηθεί ότι αυτό πάλι προσελκύει τέτοιες εκδηλώσεις. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος, επειδή ακριβώς είναι κάπου μεταξύ του συνειδητού και του ασυνείδητου του που βρίσκονται σε διαμάχη, φτιάχνει μία πύλη ο ίδιος και γίνεται αντικείμενο τέτοιων εκδηλώσεων. Κάτι που θα ήθελα να πω και μου έχει κάνει πάλι εντύπωση είναι ότι η λέξη παλιότερα για το φοβάμαι, και ισχύει ακόμα και σήμερα σε κάποια χωριά βέβαια, είναι το σκιάζομαι, σκιάχτηκα. Από τη σκιά, δηλαδή σκιάζομαι, έπεσε πάνω μου σκιά. Πόσο λαός δηλαδή το συνέδεσε αυτό το πράγμα και έχει μείνει και σαν σκιά και σαν μόρα και σαν βραχνάς, γριά το έλεγαν παλιότερα, υπάρχει από την αρχαία Ελλάδα. Έχουν προσπαθήσει πιθανόν σε κάποια πειράματα να καταγράψουν αυτό το φαινόμενο? Να καταγραφεί αυτό το φαινόμενο είναι αδύνατον, κυρίως γιατί δεν μπορείς να ξέρεις πότε θα γίνει.